λίγο πριν την παρέλαση, σας έρχομαι για μία πασαρέλα. Πάμε. Έχετε το γειτονάκι μου. Και εγώ εκεί έμενα, νεάπολη Θεσσαλονίκης. Αχ, στο Πέτρινο. Τι μου θυμήσατε τώρα. Δεν σας ενδιαφέρει κιόλας, το ξέρω, αλλά θύμισες είναι αυτές. Έτοιμες. Πού είναι το κορίτσι μας. Την πατικώσαμε. Α, και πώς δεν πάνε τα παπούτσια με το φόρεμα. Πάμε, πάμε, δώσ' τα όλα. Κάτσε καλέ, δεν σε είδαμε, περίμενε. Πω. Α, κάνει νάζια. Κι άλλη για GNTM. Θα μας τις φάνε όλες. Πάρε και πόζα. Γιολάντα μου, αυτό το φόρεμα είναι υπέροχο, είναι καταπληκτικό το χρώμα, ταιριάζει απόλυτα και είναι ολόσωστο για το θέμα μας. Με αυτό το ρούχο μπορείς να είσαι κομψή στην παρέλαση. Όμως τα περιφερειακά κομμάτια δυστυχώς δεν ταιριάζουν καθόλου. Το σακάκι αυτό είναι πολύ σκληρό, δεν είναι καθόλου κομψό, άρα βγαίνει από την εμφάνισή σου και φυσικά αυτά τα παπούτσια ταιριάζουν με ένα άλλο σύνολο εντελώς. Με μια μακριά παντελόνα, με μια φούστα που θα έχει λίγο κίνηση. Δεν μου τα πήγες καλά στο styling. Το μακιγιάζ είναι ωραίο, είναι πρωινό, είναι πάρα πολύ απλό. Θα ήθελα λίγο κραγιόν φυσικά και τα μαλάκια να ήταν λίγο κατεβασμένο το κρεπάρισμα. Λείπουν και τα αξεσουάρ. Έκανε την προσπάθειά σου, εντάξει. Πάμε να δούμε τώρα πόσα ξόδεψε η νέα πολίτισσα. Για το τζάκετ πλήρωσε 179 ευρώ, για το φόρεμα 149, τα παπούτσια κόστησαν 32 ευρώ και τα μαλλιά 20. Συνολικά ξόδεψε ακριβώς 380 ευρώ και δεν της έμεινε ούτε σεντ, παρότι κέρδισε 30 ευρώ στο παιχνίδι του φακέλου.